Σε αυτό το βίντεο θα επισκεφτείτε τις 6 από τις 10 καλύτερες παραλίες της Ελλάδας σύμφωνα με το TripAdvisor. Και συγκεκριμένα οι δύο βρίσκονται στο νησί της Ρόδου, μία στην Κέρκυρα και τρεις καλύτερες στα Χανιά της Κρήτης. Και την κάθε παραλία την βαθμολογώ με βάση την άμμο και το νερό. Τι εννοώ? Θα μάθετε σε λίγο τι εννοώ. Είμαστε στη Ζαμπίκα, στη Ρόδο. Πρώτη στάση στη Ρόδο με το φίλο μου τον Καρπούζη στην παραλία Τσαμπίκα. Καθώς φτάναμε στην παραλία, μας την πέσανε κάποιοι. Η παραλία της Τσαμπίκας θεωρείται μια οικογενειακή παραλία γιατί είναι πολύ ρηχή, εύκολα προσβάσιμη, με ζεστά νερά και πολύ ωραία άμμο. Και είμαστε εδώ πέρα στην παραλία της Τσαμπίκα, η οποία είναι εκεί πέρα πάνω. Και ο λόγος που λέγεται αυτή η παραλία Τσαμπίκα είναι γιατί είναι η Παναγία εκεί ψηλά. Σε ένα δεν σε λένε Τσαμπίκο. Ναι, και το δεύτερο μου όνομα είναι Τσαμπίκος. Οπότε ήρθαμε στην παραλία μου, είναι δικιά μου εδώ, παιδιά, κάντε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, η παραλία της Τσαμπίκας για μένα είναι από τις αγαπημένες παραλίες. Το είχα πει και στο προηγούμενο βίντεο που απλά κάναμε react στις παραλίες. Αν δεν το έχετε δει, να πάτε να το δείτε τώρα. Τώρα θα κρίνω λίγο γενικά το μέρος. Εμένα μου αρέσουν φούλοι οργανωμένες παραλίες. Προτιμώ να έχεις απλώσεις και τέτοια, γιατί έχω αλλεργία στον ήλιο. Θέλω πάντα να κάνω αυτό με σκιά. Το φαγητό και το σέρβις επίσης ήταν πάρα πολύ καλό εδώ στην παραλία. Τώρα ήρθε η ώρα για το ultimate test. Θα δοκιμάσω αν το νερό και η άμμος της παραλίας είναι καλή. Θα το βαθμολογήσουμε στα 10. Ωραία. Ωραία, λοιπόν, για να δούμε. Έχει αρκετό αλάτι. Το aftertaste είναι πολύ ομαλό. Εγώ του βάζω ένα 7,5 στα 10. Έλα ρε μπρο. 7,5 στα 10 το νερό της Τσαμπίκας. Αλλά να σου πω την αλήθεια, δεν έχω πιει νερό από άλλες θάλασσες. Συνδυά μας. Χάνεις. Άμμο, άμα δεν σας αρέσει το πολύ νερό, πρέπει να φάτε λίγο άμμο. Τι κάνεις ρε μάλακα. Η άμμο είναι ένα 8 στα 10. Φάει άμμο ρε. Η άμμος, πέρα από την πλάκα, δεν ήταν άσχημη. Είναι τραγανό. Είναι άγευστη, αλλά έχει αυτή την τραγανότητα της άμμου. Ρε, έλα εδώ ρε. Ψαρεύω ρε. Έχει κολλήσει άμμο στα δόντια μου. Φώτη, δες τι έβγαλα. Τι είναι αυτό. Καλά, 10 λεπτά αργότερα. 1 hour later. Μία ώρα αργότερα. Δεν έχει ψάρια. Δεν έχει ψάρια. Τα έδιωξες. Φοβό, πίνασα πάλι. Πιάσουμε κανένα ψάρι. Δεν το κάνεις αυτό το σάνετα. Όπα Καρπούζη, νομίζω ήρθε η ώρα να πάμε στην επόμενη παραλία, μπρο. Let's get it. Πάμε στο Anthony Quinn, φύγαμε. Και ήρθαμε στο Anthony Quinn και για να δούμε εδώ πέρα η παραλία τι λέει. Πάμε, πάμε. Παραλία Anthony Quinn. Μια παραλία που ήθελε πολύ ο ίδιος ο Anthony Quinn να αγοράσει, αλλά τα γραφειοκρατικά της Ελλάδας δεν τον άφησαν ποτέ. Η συγκεκριμένη παραλία ήταν τίγκα στον κόσμο, δεν μπορούσαμε να βρούμε μια ξαπλώστρα για να ράξουμε, αλλά καταφέραμε να βρούμε σε ένα σημείο στην άκρη της παραλίας που μετά από πολλή ώρα περπάτημα φτάσαμε εκεί πέρα. Παραγγείλαμε τα κοκτέιλ μας από αυτό εδώ πέρα το περίεργο κοκτέιλάδικο, παύλα καντίνα, παύλα δεν ξέρω τι είναι. Τα ήπια με τον πρόεδρο, κάναμε λίγο ηλιοθεραπεία και βλέπαμε κάτι τύπους να κάνουν βουτιές. Πολλές βουτιές. Πάρα πολλές βουτιές. Και τώρα ήρθε η ώρα να απολαύσουμε την παραλία. Και βρήκαμε και ξαπλώσεις εδώ πέρα στο Anthony Quinn, το οποίο είναι η πρώτη φορά που έρχομαι εδώ μεταξύ. Και είναι πάρα πολύ ωραία εδώ πέρα η παραλία. Και έχει Μ' αρέσει η Ρόδος. Είναι έτσι χαλαρή. Έτσι δεν νιώθεις πολύ. Δεν είναι τόσο εμπορικό νησί, είναι έτσι ωραίο. Δηλαδή έτσι χαλαρό. Μπράβο στη Ρόδο. Πόσο βάζεις στη Ρόδο? Συνολικά στη Ρόδο. Σαν νησί. Με αυτά που έχεις δει μέχρι τώρα, δεν έχεις δει τίποτα άλλο? Όχι, μέχρι στιγμής είμαι πολύ ικανοποιημένος. Δηλαδή θα τις έβαζα και 9, ας πούμε. Πάμε λίγο η Ρόδος. Είναι και λίγο σαν να σε άλλη χώρα. Ναι, έλα ρε. Είναι και λίγο έτσι άλλο, δεν είναι σαν εντελώς ελληνικό. Και νομίζω τώρα ήρθε η ώρα σιγά σιγά να πάμε να κάνουμε μια βουτιά για να κρίνουμε το νερό, τη γεύση έχει και αν είναι ωραίο. Όπως επίσης και η άμμος τη γεύση έχει και αν είναι ωραία. Οπότε πάμε να κάνουμε μια βουτιά. Λιγότερο αλάτι από τη Τσαμπίκα, πολύ καλό pH πάντως. Πιο πόσιμο από το Τσαμπίκα. Και πολύ μεγάλα τα κομμάτια, δηλαδή θα πρέπει να τα ψιλοκόψω πιο μικρά γιατί τα δόντια δεν κάνουν. 4 στα 10 για μου. Ρε τι ζωάρα κάνουμε ρε παιδί. Έλα στην υγειά μας, διακοπάρες μας. Έλα σκραμπ, καλησπέρα, πού είσαι? Έλα ρε. Έχω φτάσει Κέρκυρα είμαι. Τι? Στην Παλοκαστρίτσα, εκεί που μου είπες. Ω, στην Κέρκυρα. Ω, κάτσε ρε, έρχομαι. Τι είναι αυτό ρε. Παλοκαστρίτσα μου είπε. Πού είσαι ρε. Τι
Εγώ δεν το κάνω αυτό με τίποτα. Πάω από εκεί με τα βράχια και κατέβω σιγά σιγά. Κάνε όλοι την subscribe τώρα! Ό,τι καταλάβω που λέγανε ότι εδώ πέρα το νερό είναι κρύο, μάλλον δεν ορίσαν αυτό το νερό. Ορίσαν αυτό το νερό. Αυτό λέει ότι είναι ακόμη παγωμένο. Αυτό. Αυτό είναι κρύο. Λοιπόν, για να δούμε, είναι κρύο το νερό. Το μόβο από τα μαλλιά που φεύγει. Δεν το κάνω οτιδήποτε, πρώτα απ' όλα πρέπει να δούμε αν είναι ωραίο το νερό. Κοίτα, έχει αρκετό αλάτι, αλλά είναι παγωμένο, οπότε είναι λες και το πήγα το ψυγείο. Θα βάλω ένα 9 στα 10 βασικά. Μέχρι στιγμής, από τα καλύτερα νερά θάλασσα που έχω πει. Απλά έχει λίγο παραπάνω αλάτι και στο τέλος έχει ένα aftertaste αλατιού για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω τι επειδή είναι θάλασσα. Η αλμυρότητα δεν έχει αγκίδες. Αυτά ακόμα το σπέκτρο. Θα προσπαθήσω να δοκιμάσω και η υγειά μου, αλλά από ό,τι έμαθα εδώ πέρα πρέπει να είναι και 7 μέτρα το βάθος, οπότε νομίζω πρέπει και να μην δοκιμάσω. Τέλος πάντων, πάμε να κάνω μια βουτιά. Αυτό το ονομάζω κίνηση Ιησούς Χριστός. Πάμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπρο, πες να μου δώσεις λίγο την πετσέτα σας που πιστώ. Και πήραμε και subscribe και πετσέτα. Κοιτάτε εδώ στην Κέρκυρα που είμαστε είναι καλοί άνθρωποι. Όπα, πρόβλημα, πάμε στα Χανιά γρήγορα. Πάμε. Από την Κέρκυρα φύγαμε στα Καπάκια, Κρήτη. Και ακόμα πιο συγκεκριμένα στην παραλία Ελαφωνήσι. Αλλά επειδή η Κρήτη είναι μεγάλη, έπρεπε να φέρω και μεγάλη ομάδα. Και γι' αυτό έφερα μαζί μου τον Scrap, τον Panes, τον Γιόλτε, τον Diz, τον Walid και τον Πουλάκι. Και όταν φτάσαμε στην παραλία και αράξαμε τις ξαπλώστρες, ξεκίνησε η ώρα της βλακίας. Fun fact, αυτό ήταν το πρώτο μπάνιο του Diz και ήταν χωρίς καν τη θέλησή του. Πάρτι λιλακός! Φτιάξαμε και εμείς ένα από τα παιδάκια που είμαστε, ήρθε η ώρα της σοβαρής δοκιμασίας. Σε ένα σημείο της παραλίας είχε μια ταμπέλα που έλεγε ότι απαγορεύεται να κλέψει σάμπο. Αλλά... Με είχε τρυπάρει το πώς ήταν χωρισμένη αυτή η παραλία. Πραγματικά δεν ήξερα από ποια μεριά να κολυμπήσω, από ποια μεριά πρέπει να βλέπω. Δεν ξέρω, με τρυπάρει πάρα πολύ. Αλλά πάλι καλό το ηλιοβασίλεμα με έκανε να τα ξεχάσω όλα. Έχει λίγο. Είναι πως είναι η ρούμπι, λέγεται σοκολάτα. Ναι. Βλέπεις πως είναι, είναι κάπως έτσι. Παίζει να έχει και την ίδια υγεία. Το ρίχνουν κάθε καλοκαίρι. Σταμάτησε. Ωπαρε μπρο. Οκ. Και λίγο νεράκι για να ξυπνηθεί. Λίγο νεράκι για να ξυπνηθεί. Το κατάπιε! Όχι! Λίγο νεράκι. Αυτή άμμος μέχρι στιγμής από όλες τις παραλίες που έχουμε πάει είναι η πιο νόστιμη. Έχει μια τραγανότητα η οποία σπάει κιόλας. Δηλαδή η άλλη άμμο είναι λίγο πιο κρατσανιστή. Αυτή η άμμο την ταγκώσει σπάει σε μικρότερα κομμάτια. Οπότε μπορεί να τη γευτείς καλύτερα. Πόσο βάζεις? Βάζω ένα 9,9. Το πε! Πάρε! Το πε χάμος θέλουμε πάει για τη γεύση γνώστη. Πολύ λίγη αλατιά. Δεν έχει πολύ αλάτι. Πολύ χαλαρό είναι. Σας πω κι εγώ. Δεν έχει πολύ αλάτι. Και πεχά κοντά στα 8,5. Δεν έχει πολύ αλάτι. Καθόλου αλάτι. Δηλαδή, σχεδόν καθόλου. Είναι σχεδόν άνοστο. Ένα σφινάκι κι εγώ. Ένα στην υγειά μας. Όχι, όντως. Κλάιν. Πολύ φρέσ. Μπράβο στο νερό σας. Για νερό, παραλία σου είναι 9 σίγουρα. Γιατί είναι χρυσό το νερό. Είναι τέλειο εδώ πέρα. Και ότι είναι χωρισμένες, ας πούμε, έχει. Εδώ έτσι μια παραλία, μετά κόβεται λίγο, έχει άλλη μία. Μετά από εδώ έχει άλλο. Και ενώνεται με αυτό εκεί απέναντι. Wow. Πολύ περίεργο αυτό, γιατί τώρα είναι έτσι. Εδώ είναι νερό. Και μετά ξανασηκώνεται η άμμος πάνω. Είσαι κανονικά. Σαν γνωστός μόγλης εγώ. Ανέβω με την κάμερα. Κάπου ψηλά. Αχ, έχω τσιλάρει εγώ εδώ πέρα. Κρήτη, πρώτη φορά Ελαφωνήσι. Τα παιδιά εκεί, φίλοι μου, παίζουν εκεί με το νεράκι, άλλοι πιο μέσα. Έχει και εδώ αυτό το νερό, παίζανε πολύ ζεστό. Πραγματικά είναι από τις πιο περίεργες και ωραίες παραλίες που έχω πάει ποτέ. Τι βλέπω! Δεν κάτι, το πετάς! Το πετάς!
Γίνεται ρε. Αφού τα κάναμε όλα αυτά, τώρα έρθει η ώρα να κάνω τη βουτιά μου. Να δούμε αν είναι κρύο αυτό το νερό, πόσο ωραίο είναι, αν και η ώρα είναι 8. Οπότε μάλλον θα είναι παγωμένη και δεν μου αρέσουν καθόλου παγωμένες παραλίες. Αλλά για να δούμε. Έλα ρε, κουλ. Εδώ είναι το βασίλευμα. Αυτό σου λέω. Τώρα κάνει κρύο. Αυτό είναι πλάνο ακριβώς εδώ. Άντε, πάμε στην επόμενη παραλία. Και φτάσαμε στη λιμνοθάλασσα Μπέλου, που είμαστε ήδη μέσα στην μεριά της λίμνης της λιμνοθάλασσας Μπέλου. Από ό,τι βλέπετε εδώ πέρα, πανέμορφη παραλία, απίστευτη. Κατεβήκαμε όλο αυτό εκεί πέρα το πράγμα. Κάτω, μπορεί. Θα σας το δείξω τώρα. Λιμνοθάλασσα Μπέλου, η πιο δύσβατη παραλία που έχω πάει ποτέ στη ζωή μου. Καθώς πηγαίναμε στην παραλία, συναντήσαμε στο δρόμο κάποιους φίλους. Όταν φτάσαμε στο πάρκινγκ, έπρεπε να οργανωθούμε καλά, γιατί είχαμε πολύ περπάτημα. Μας πήρε κυριολεκτικά μισή ώρα να την κατέβουμε και μετά μία ώρα για να την ξανανεύουμε. Και το αστείο ήταν ότι καθώς κατεβαίναμε την παραλία, κάτι παιδιά μας είπανε αυτό. Σε μία ώρα πριν ήρθες πάνω. Διώχνουνε. Ναι. Ναι, κλείνει. Ναι. Η παραλία έγινε σε 40 λεπτά και ακόμα εμείς δεν είχαμε καλά κατέβει. Για κάποιο λόγο και αυτή η παραλία είχε ροζ άμμο. Δεν ξέρω τι φάση με τη ροζά μου στην Κρήτη, αλλά είναι παντού. Η λιμνοθάλασσα Μπέλου ήταν με διαφορά η πιο όμορφη παραλία προσωπικά για εμένα. Ήταν πάρα πολύ καθαρή παραλία και αν σου άρεσαν τα ρηχά, η μισή μεριά ήταν ρηχή και η άλλη μισή ήταν κανονική θάλασσα. Και τώρα ήρθε η ώρα να κάνουμε τα τεστ μας. Λοιπόν, πρώτο τεστ. Άντε παιδιά, στην υγειά μας. Αυτό είναι οριακά, οριακά παράνομο. Ξέρεις τι, επειδή είναι και... και το βράχος. Μπορεί να του δώσει μια γεύση πολύ ωραία. Το καλύτερο θαλασσινό νερό που έχω πιει. Πιείτε σφινάκια από αυτά εδώ πέρα. Όλο. Κατάλαβες τι λέω. Δεν είναι άσχημο. Για σένα το βάλαμε. Για μένα. Ναι. Δεν έχει ένα aftertaste. Σαν να πίνεις θάτρο στρίδι, μύδι. Το καλύτερο. Νερό μέχρι τώρα. Και εμένα 9,8. Γιατί μπορεί να υπάρχει και καλύτερο, δεν ξέρω. Τι, το κόλλωσες. Έλα, εδώ για σένα είναι. Πιες το. Drink that water. Δεν είναι άσχημο, ρε. Μια του είναι φάιρ. 10 στα 10. Το καλύτερο νερό. Και τώρα, επόμενο τεστ. Άμμος. Ρε πριν πως είναι, αυτό με την άμμο να είναι ροζ, πως γίνεται, πες μου. Λοιπόν, το fact είναι ότι τα κοχύλια με το κύμα και πως είναι και σιγά σιγά φτύρονται και τριβή. Σπάνε η τριβή και γίνονται κομματάκια. Okay. Αυτά είναι κοχύλια δηλαδή τα ροζ, είναι κομματάκια από κοχύλια. Δεν είναι άμμος. Και ένα κοχύλι πάνω. Για να δούμε. Τέλειο. Και το καλύτερο νερό και η καλύτερη άμμος. 9,8 και στην άμμο. Και αν έχετε καταλάβει, ο λόγος που λέγεται λιμνοθάλασσα Μπέλου είναι γιατί υπάρχει μια λίμνη εδώ και η θάλασσα από εκεί. Εντάξει και αυτή θάλασσα είναι. Απλά είναι λιμνοθάλασσα επειδή είναι κλειστή. Και επίσης είναι πολύ ρηχή. Είναι έτσι παντού εδώ πέρα. Όπου και να πάτε, μπορείτε να προχωρήσετε. Επίσης θα σημειώσω ότι η παραλία είναι πολύ προστατευόμενη. Προστατευμένη, δεν ξέρω πώς λέγεται. Γιατί έχει πολύ σπάνια αυτά, τα οποία πολλά από αυτά βρίσκονται μόνο εδώ. 8 η ώρα, δηλαδή σε 15 λεπτά περίπου. Μας αναγκάζουν security να φύγουμε από εδώ. Δηλαδή δεν μπορείς να είσαι εδώ μετά τις 8, είναι παράνομο. Τα παρόλα αυτά περνάει πάρα πολύ ωραία. Έχουμε τα ποτάκια μας, μπακάρτι μας, σπίτι μας, περνάει καλά. Γι' αυτό είναι που έχει σημασία. Και γι' αυτό τώρα ας κάνουμε και μια βουτιά για να δούμε αν είναι καλή. Πάμε! Όχι, το ξέχασα ρε μπρο. Πάμε στην παραλία δίπλα, κάνουμε πάλι μια βουτιά. Χάκι! Έλα, Χάκι! Χάκι! Πού είσαι, ρε! Πού είσαι, ρε! Άντε! Πού είσαι, ρε! Σε περιμένουμε! Πάλο είμαι! Τι πάλο, ρε! Κάτσε, ρε! Πού είμαστε, ρε! Φαλάσσα, ρε! Είμαστε! Δύο ώρες, σε περιμένουμε εδώ! Άντε, έλα! Ήρθαμε! Ναι!
παραλία Φαλάσσα να ήταν πιο normal από όλες τις θάλασσες που πήγαμε. Ήταν απλά μια παραλία με πολύ κόσμο, μπιτσόμπαρα, ξαπλώστρες. Αράξαμε, ήπια με τα κοκτέιλ μας, κάναμε και εδώ εννοείται τις βλακίες μας. Και κάποια στιγμή ήρθε ένας τύπος, ο οποίος έφτιαχνε βραχιολάκια. Και αποφασίσαμε σαν ομάδα να πάρουμε όλοι το ίδιο βραχιόλι για να θυμόμαστε αυτές τις διακοπές. Shout out στο Μαυρομανολάκι που ήταν ο καλύτερος. Hakuna Matata, όπως έλεγε αυτός. Λοιπόν, μόλις φτάσαμε Φαλάσσα, είναι εδώ πέρα από την παραλία. Ήρθαμε λίγο αργά, η ώρα είναι 3:30. Μας διώχνουνε. Είναι εδώ ο φίλος μας και μας φτιάχνει όλους από ένα κομποσκινάκι από την Κρήτη. Εδώ ο Αλάνη Μαυρομανόλης. Μαυρομανολάκης. 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 Big legend. Ήρθα και τα κοκτέιλς. Κοκτέιλς, κομποσκίνια, μουσική και παραλία που θα πούμε σε λίγο για να δούμε τι γίνεται εκεί πέρα. You know what it is. I'm gonna be happy. Thank you. Έλα. Εδώ πέρα ήρθε η σειρά μου τώρα. Δεν ξέρω σε πόσα λεπτά είμαστε τώρα, αλλά το κάνει fast as fuck. Θα πάρουμε δηλαδή όλοι το ίδιο. Εγώ έλειπα, πήγα την πανάκια. Ναι. Θα δούμε το αποτέλεσμα στο τέλος. Ναι. Περνάμε τέλεια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πρώτα ξεκινήσουμε να κάνουμε τα κλασικά τεστ. Πρώτα απ' όλα να σημειώσω κάτι για την παραλία. Γιατί νομίζω ότι είναι η καλύτερη. Είναι η καλύτερη τουριστική παραλία. Come and spend your peace. Άμμο. Είναι καλή. Εδώ πέρα στην Παλάσσαρνα. 9,2. Και τώρα πάμε να τεστάρουμε και το νερό, άμα είναι ωραίο. Έχει αρκετό αλλά την αλήθεια. Αλλά δεν είναι και τα καλύτερα που έχω πιει. 8,7. Και τώρα άντε πάω για μια βουτκίτσα. Ζωάρα. Φαλάσσα να Κρήτη διακοπές. Τι άλλο να ζητήσω. Μόνο να like στο βίντεο μπορώ να ζητήσω τίποτα. Και να comment και να subscribe. Πολλά ζητάω. Όχι.